κατοχή για τον Μακάμπι, αλλά πιέζει ο Απόλλωνας για να κερδίσει. Για να δούμε εδώ, ο Πίτας θα γυρίσει την μπάλα, η πρώτη ευκαιρία. Θα κάνει φτερά κόρνερ της σύνδεσής μας. Θέλω να πω ότι οι οπαδοί της πάνω δημιουργούν και πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Δεν έχουν σταματήσει. Εδώ να δούμε φάση παρολίγου αυτόν γκολ. Πίεση ψηλά. Εδώ το γύρισμα που έγινε παρολίγο. Να είχαμε το αυτόν γκολ. Ο Γκεντά έκανε το γύρισμα. Η προβολή Ρομπέρς. Ψάχνει χώρο. Δοκιμάζει το σουτ πάνω από τα δοκάρια, είναι κόρνερ. Χαμηλά και όπου κινείται ο Αντζίλη. Νταβίρ στην περιοχή, το σουτ στο δοκάρι. Ευκαιρία για την Μακάμπι, μεγάλη επέμβαση από τον Γιωβάνοβιτς. Βλέπουμε εδώ ξανά τη μεγάλη ευκαιρία της Μακάμπι που δεν υπάρχει offside. Εξαιρετική κάθε την παγιά, στη συνέχεια στο δοκάρι μπάλα. Ήρθε από πίσω για να νικήσει, να προσπαθήσει να νικήσει τον Γιωβάνοβιτς. Η μπάλα επιμένει όμως η ομάδα της Νεμέσου με τον Γκεντά εκτός περιοχής. Δοκιμάζει το σουτ στο δοκάρι και στα δίκτυα στο 19. Ο Γκεντά ανοίγει το σκορ για τον Απόλλωνα. Εδώ ξανά με το δεξί το σουτ από τον Γκεντά. Ίσως να άλλαξει και κάπου πορεία η μπάλα. Έστω λίγο όσο χρειαζόταν, ναι, στο κεφάλι. Πετυχαίνει έναν γκολ. Για να δούμε εδώ όμως την φάση, επικίνδυνη στιγμή για τον Απόλλωνα. Το σουτ που γίνεται, η μπάλα στα δίκτυα offside, στο 21. Offside. Υπάρχει υπόδειξη offside όμως. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι όντως είναι πιο μπροστά ο Νταβίτ. Έτσι σωστά ακυρώνεται τον γκολ. Εδώ βλέπουμε και την προηγούμενη φάση που ήταν ξεκάθαρα offside. Εκτελεί ο Κυριάκου στην περιοχή, μπάλα περνάει από όλους. Ο Κόλτο Σούρι, μπάλα στα δίκτυα, 2-0. Στο 26 ο Απόλλωνας βάζει δύσκολα στη Μακάμπι. Στο 26 ο Απόλλωνας μένει ζωντανός. Στην συνέχεια έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι βέβαια. Εδώ ο Κόλ με το αριστερό κεραυνοβολεί τον Κόχεν. Και στο 26 ο Απόλλωνας παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων. Ό,τι καλύτερο, εντυπωσιακό ξεκίνημα για τον Απόλλωνα. Με τις ευκαιρίες που έχει φτιάξει. Θα δούμε εδώ τον Αντζίλη, μπαγιά που βγαίνει για τον Νταβίτ. 2-1, αλλά ψηλά και πάλι η σημαία από τον βοηθό. Ακυρώνεται τον γκολ στο 20. Εδώ βλέπουμε φεύγει μπροστά από την άμυνα του Απόλλωνα στο 29. Εδώ έγινε ένα λάθος, με συγχωρείς. Πάει να γίνει ευκαιρία ο Αντζίλη το σουτ. Ευτυχώς εκεί σφυρίζει ο Αντζίλη, εκτελεί και πάλι ο Γιωβάνοβιτς. Εδώ το φάουλ του Αντζίλη. Κάτοχος ενιστηρίγματα τώρα αφήνει πίσω για τον Χαμποκυριάκου. Η σέντρα του Κυριάκου στην περιοχή, προβολή που έγινε. Μενάχεμ εκτέλεσε και φαγιά από τον Φατή. Σε αυτόν πηγαίνει η μπάλα, η προσοχή εδώ που χρειάζεται. Πάνω στην γραμμή θα διώξει εκεί ο Χαμάς. Πήγε για την προβολή. Ήρθε ο Χαμάς για να βρει τον Σούντλεν, ο οποίος κερδίζει όμως τώρα την μπαγιά. Μένει κάτω η σημαία, καιρό αφήνει για τον Νταβίτ, αλλά και πάλι η σημαία του βοηθού ψηλά. Από αυτήν εδώ την φάση, λίγο πιο μπροστά το κορμί του καιρό. Εδώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση, πιο μπροστά ο καιρό, κράτησαν το 0. Μπαγιά εδώ που βγαίνει για τον καιρό, που είναι επικίνδυνος, είναι πολύ δυνατός. Έμεινε κάτω η σημαία, ο καιρό δεν θα μπορέσει να τελειώσει με προβολή. Κατάφερε να στείλει την μπάλα σε κόρνερ. Δεν ξέρω αν ακούμπησε και στον καιρό η μπάλα πρωτού βγει εκτός. Πάντως η προβολή του Ρομπέρς ήταν καταλυτικής σημασίας. Για να δούμε τον Μεχάμε, το σουτ που έγινε. Ξανά η προσπάθεια. Εφάλτσο την μπάλα στο 59. Ωραία κίνηση του Ντιγκινή. Ντιγκινή κρατάει ανάμεσα από δύο και τρεις. Περνάει από όλους τον Ντιγκινή. Δεν έχει σταματήσει. Λεπτό της... Εδώ η μπαγιά που βγαίνει επικίνδυνη φάση. Ο Γιωβάνοβιτς. Το σουτ που έγινε απίστευτη. Χαμένη ευκαιρία. Να δούμε ποιος ήταν εκεί. Ο Πιερό αρχικά. Έκανε το σουτ, εκπληκτική επέμβαση από τον
Γιωβάνοβιτς από την πάσα του Αμπούφατη. Ο Πιερό έκανε το γύρισμα, ο Νταβίτ πάνω στη γραμμή. Ο Χάμερ παγιά κάθεται για τον Νταβίτ, ευκαιρία εδώ, δοκάρι και έξω. Νέο δοκάρι για την Μακάμπι. Καμπράλ πάει να πάρει την πρωτοβουλία, κάνει το γύρισμα στην περιοχή, όχι! Απίστευτη χαμένη ευκαιρία από τον Νταμπό, από την ωραία ενέργεια του Καμπράλ. Έκανε το γύρισμα ο Νταμπό, προκαινής εστίας, στέλνει την μπάλα εκεί που απόψε θα βλέπει την φάση και θα διερωτάται και ο ίδιος τι έχασε. Κολ στην περιοχή, ευκαιρία για τον Απόλλωνα, το γύρισμα θα μπλοκάρει ο Κόχεν. Χάσει σε δεύτερο χρόνο και πάει να βγει μπροστά η Μακάμπι, μένει κάτω η σημαία, ευκαιρία για το 2-1 ψηλά όμως. Η σημαία, ο Ρουκαβίτσα σκοράρει, αλλά τον γκολ ακυρώνεται στο 90-5. Εδώ ξεκάθαρα πιο μπροστά ο Ρουκαβίτσα, στο 7ο offside που υποδεικνύονται οι ποδοσφαιριστές της Μακάμπι.